Και για τις δύο συμφωνίες θα τοποθετηθώ, για τη συμφωνία με το Περού και την Αρμενία. Είναι αλήθεια ότι τη συζήτηση στην Επιτροπή απασχόλησαν γενικότερα ζητήματα που δεν σχετίζονται ουσιαστικά με τις συμφωνίες που έρχονται προς ψήφιση, αλλά ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό. Όπως για παράδειγμα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, να αναφερθώ στα ζητήματα αυτά που κυριάρχησαν, να το πούμε έτσι, στην όλη συζήτηση. Εξάλλου, το ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων του πολιτισμού και ευελπιστούμε να μην μείνει στα αζήτητα, ώστε σε αυτή να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα και να μην το κάνουμε παρεπιπτόντως σε άσχετα νομοσχέδια. Για τις δύο συμφωνίες είπαμε και στην Επιτροπή ότι δεν έχουμε ουσιαστική διαφωνία, όμως θέσαμε κάποια ερωτήματα προς την κυρία Υπουργό και θα θέλαμε να ακούσουμε αν υπάρχουν προς αυτά απαντήσεις. Ειδικότερα για το πρόγραμμα συνεργασίας στον πολιτισμό με την Αρμενία, που αφορά ουσιαστικά στη συνεργασία των δύο κρατών στον τομέα του πολιτισμού. Επί της ουσίας δεν υπάρχει αντίρρηση στο να υπογράφονται διμερείς συμβάσεις για συνεργασία μεταξύ των κρατών. Το θέμα είναι κατά πόσο στο τελικό αποτέλεσμα τέτοιων προγραμμάτων αντανακλώνται οι συγκριτικές διακηρύξεις περί προσέγγισης των δύο λαών και εδραίως της φιλίας τους. Και κατά πόσο δηλαδή θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τελικά μέσω αυτών ωφελούνται απλά κάποιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς. Επισημάνθηκε ήδη ότι χρειάστηκαν 4 χρόνια για να έρθει προς επικύρωση στην Ελληνική Βουλή η συμφωνία και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τη λήξη της, αφού η συμφωνία υπεγράφει το Μάρτιο του 2016 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου φέτος το 2020. Ρωτάμε ξανά την κυρία Υπουργό, υπάρχει πρόθεση παράτασης της συμφωνίας, υπάρχει κάποια προετοιμασία προς αυτό? Σας θέσαμε επίσης στην Επιτροπή ορισμένα ερωτήματα, διότι όπως είναι διατυπωμένη η σύμβαση, η επικύρωση θεωρούμε ότι δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ. Επομένως, ενδεχομένως ήδη να έχει δώσει κάποια αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Παρόλο λοιπόν που είμαστε καταρχήν θετικοί στην κύρωση της συμφωνίας, επειδή οι διατυπώσεις της σύμβασης είναι αρκετά γενικόλογες, θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι τα συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του προγράμματος. Αρχικά, κατά πόσο έχει και πώς έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα μέχρι σήμερα, τι συμπεράσματα υπάρχουν από την υλοποίησή του, ποια είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι το πρόγραμμα ήταν επωφελές και για τους δύο λαούς. Υπάρχει αντίστοιχα εκφρασμένη γνώμη της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την πορεία της συνεργασίας των δύο κρατών. Και βέβαια θα θέλαμε να ξέρουμε, πως σας ρωτήσαμε, αν υπάρχει πρόθεση και στις δύο πλευρές να ανανεωθεί η σχέση του προγράμματος ή αν θα αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Σε σχέση τώρα με την κύρωση, κατά τα άλλα δεν διαφωνούμε εμείς με την ψήφιση της συμφωνίας. Σε σχέση με την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και του Περού για την πρόληψη μιας σειράς εγκληματικών πράξεων που στρέφονται κατά αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δύο χωρών, καταρχήν πράγματι τέτοιες διμερείς συμφωνίες σε ένα βαθμό μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της παράνομης διακίνησης, θραυσμάτων ακινήτων μνημείων, κινητών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς ή έργων τέχνης, και από την άποψη αυτή δεν είμαστε αντίθετοι ούτε με αυτή τη συμφωνία. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να επισημάνουμε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες και συμφωνίες δεν μπορούν βέβαια να εξαλείψουν το πρόβλημα το ίδιο της εγκληματικότητας που εμφανίστηκε σε αυτό το τομέα του πολιτισμού, γιατί αυτού του είδους τα εγκλήματα δεν δημιουργούνται από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης που επικρατεί σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας, που απλώνεται πραγματικά σαν πανούκλα και μετατρέπει κάθε αξία χρήση, εμπορευματική αξία, με στόχο το κέρδος. Φταίει για το χρηματιστήριο της τέχνης και οι μεγάλοι δημοπράτες που το χειραγωγούν. Είναι ο καπιταλισμός εν τέλει που λερώνει ό,τι αγγίζει και θα συνεχίσει να τραυματίζει και τα αποτελέσματα του πολιτισμού και της τέχνης, όπως και τόσα άλλα κοινωνικά αγαθά, μέχρι ότου οι λαοί αποφασίσουν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους και να απαλλαγούν από το σύστημα αυτό που δεν τους αφήνει να ανασάνουν. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν το καλύπτει η παρούσα συζήτηση, ωστόσο με την συμφωνία αυτή δεν έχουμε αντίρρηση.